πόσο πολύ μοιάζει το έγκλημα στα Τέμπη με την περιοχή μας. Είμαστε στο σημείο 0 σε όλα τα επίπεδα. Τελικά, ποιος έχει ευθύνη? Το μόνο που έχει αλλάξει στη σεισμόπληκτη περιοχή του Αρκαλοχωρίου είναι τα μπάζα και οι καταρρεύσεις που απομακρύνθηκαν για να μην θυμίζουν την ολέθρια καταστροφή του οικιστικού ιστού. Σχέδια αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων παραμένουν μόνο στα χαρτιά. Η κερασάκι στην τούρτα ήταν η δεσμεύση των λογαριασμών, που η κατά τα άλλα κατάσχετη αραγωγή τελικά φαίνεται ότι δεν είναι κατάσχετη. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έχουν περάσει 1,5 χρόνο από την ημέρα του σεισμού. Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως ξεκίνησαν, με ανυλοποίητες υποσχέσεις. Η οργή και η απογοήτευση των κατοίκων που έχασαν σπίτια και περιουσίες ξεχυλίζει. Είναι επέτης. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί και μπαίνω στα παιδιά μου, τους συγγενείς μου, εδώ εκεί. Το χειροπιαστό αποτέλεσμα ποιο είναι? Το τίποτα. Η υπομονή μας έχει ουρονών εξαντληθεί. 1,5 χρόνο μετά τα ρίχτερ της καταστροφής, ούτε ένα από τα σπίτια και τα καταστήματα δεν έχει ξεκινήσει να επισκευάζεται, όπως επισημαίνουν με αγωνία οι πληγέντες, αλλά και ευρύτερα οι κάτοικοι της περιοχής που βλέπουν το Αρκαλοχώρι να παραμένει θαμμένο στα ερείπια. Μετά από 18 μήνες και συνεχίζουμε, δεν είναι ευκαιρία, είναι έγκλημα. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο να διαλυθεί μια ολόκληρη περιοχή. Δεν μας είπαν ότι αυτή η ευκαιρία που αναφέρουν δεν είναι πραγματικά για τους κατοίκους. Δεν είναι για εμάς τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους της περιοχής. Αλλά είναι για άλλους. Για άλλους που θέλουν να επενδύσουν σε μια διαλυμένη περιοχή το επόμενο διάστημα. Από τους 8.000 φακέλους που σχηματίζονται, έχουν υποβληθεί μόλις 1.200, ενώ έχουν εγκριθεί μόλις 7. Υπάρχουν ακόμα ένα 30% ανθρώπων που δεν έχουν πάρει οικοσκευή. Την πρώτη αρρωγή, δηλαδή, τα 2 ή τα 4 χιλιάρικα δεν τα έχουν πάρει ακόμα κάτι. Η συμμετοχή των πληγέντων στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ήταν μαζική, σε αντίθεση με την ηχηρή απουσία των κρατικών φορέων. Οι φορείς υλοποίησης είναι κυβερνητικοί. Δυστυχώς, η απουσία του σήμερα μέχρι στιγμής, που είμαστε 1/4 μετά την έναρξη, η παρουσία τους εδώ μας αφήνει κάποια ερωτηματικά. Αποχή από τις εκλογές όλων των δημοτών, αλλά και δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη διοίκηση, ακόμη και αποκλεισμό του αεροδρομίου μέσα στην τουριστική σεζόν, πρότειναν μεταξύ άλλων οι σεισμόπληκτοι ως μέτρα αντίδρασης στην απραξία όλων των αρμοδίων. Αυτή η ευκαιρία ονομάζεται εκλογές. Μετά από 2 μήνες θα έχουμε εκλογές. Ελάτε λοιπόν να χορέψουμε. Εάν δεν μας απαντήσετε άμεσα, αλλά όχι με λόγια, με δεσμεύσεις, με υπογραφές, όλος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος απέχει από τις εκλογές. Το υπόμνημα με το οποίο ζητούνται πλέον χειροπιαστές λύσεις, με υπογραφή αποφάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης που θα ξεκλειδώσουν τις διαδικασίες, θα παραδοθεί άμεσα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας.